Συνέντευξη στο περιοδικό You έδωσε η πρωταγωνίστρια του τατουάζ Δανάη Παπά. Η διατροφή σου είναι προσεγμένη? Αποφεύγεις κάποια φαγητά ή κάνεις και εσύ γουρουνιές? Μου αρέσει πολύ το junk food. Αν βέβαια δω πως ξεφεύγω το ελαττώνω. Δεν μπορώ με τίποτα όμως να κάνω δίαιτα. Αγαπώ το φαγητό και θα το αγαπώ για πάντα. Έχεις μπει στη διαδικασία να σκεφτείς να κάνεις κάποια επέμβαση αισθητική ή μια θεραπεία πιο εξειδικευμένη για να προλάβεις το χρόνο? Όχι, θεωρώ πως το να είσαι πάντα στην ηλικία σου είναι το πιο όμορφο και αυθεντικό προσόν σε έναν άνθρωπο. Επίσης, όταν πειράζεις με επεμβάσεις στην εμφάνισή σου, πάβεις να είσαι αληθινός. Η αλήθεια του ηθοποιού είναι αυτή που κάνει το κοινό να αγαπά περισσότερο ένα ρόλο. Τι έχεις να πεις για τις φήμες που σε θέλουν ζευγάρι με τον Στέφανο Μιχαήλ και μάλιστα λένε ότι ήσασταν από πριν? Με τον Στέφανο Μιχαήλ ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Πάντα έτσι γίνεται όταν πρόκειται για μια δυνατή ιστορία. Ο κόσμος θεωρεί ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι και στη ζωή μαζί. Ο ίδιος μάλιστα είπε πως δεν είστε μαζί, αφού εσύ έχεις άλλον σύντροφο, κάτι που διέψευσες. Θα μου πεις εν τέλει τι συμβαίνει? Δεν είμαστε μαζί με τον Στέφανο. Είσαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο? Όταν ξεκινήσαμε τα γυρίσματα, είχα μια σχέση η οποία για διάφορους λόγους δεν κράτησε. Τώρα είμαι ελεύθερη και συγκεντρωμένη στη δουλειά μου. Εξάλλου, στο πρόγραμμά μου δεν υπάρχει χρόνος για έρωτες αυτή την περίοδο. Είμαι βέβαια πολύ ερωτευμένη με το μικρό μου αδερφό. Μόνο αυτό. Στο χθεσινό επεισόδιο του τατουάζ, ο Άλεξ προσπάθησε να καταλάβει την αυτό που είχε καταρακώσει την Άννα, χωρίς όμως να πάρει απάντηση. Ενώ η Όλγα γοητεύεται όλο και περισσότερο από τον Στέφανο. Άννα μου, τι σημαίνει? Θέλω να μιλήσουμε καθαρά. Τίποτα δεν συμβαίνει. Άσε μου τουλάχιστον μία. Καμία. Οι άντρες είναι κουβαλιτές. Δεν πιστεύω στην ισότητα των φίλων. Εγώ όμως πιστεύω. Και μπορώ και να κουβαλήσω και να σκάψω και να φτιάξω και μια χαλασμένη βρύση. Μια φορά, αν θες να ξέρεις, έκτισα και μια μάντρα. Έτσι, ωραία. Πάρτε τους ρόλους μας και μετά να λέτε ότι δεν υπάρχουν άντρες πια. Γιατί λες ότι υπάρχουν? Τι, αυτό να το πάρω ως προσβολή τώρα? Εμένα πώς με βλέπεις? Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Κάποια άλλη φορά όμως. Τηλεφωνιόμαστε. Καλή όρεξη. Γεια. Γεια, ευχαριστώ. Γεια, χάρηκα. Κι εγώ. Νικόλ, τι σου σημαίνει? Γιατί κλαις? Σε ευχαριστώ, καλά είμαι. Τι καλά είσαι, κάθεσαι εδώ μόνη σου και κλαις? Αλήθεια σου λέω, καλά είμαι. Καληνύχτα. Σε χάνω.